Κύριε Υπουργέ, Στρατηγέ, κυρίες, κύριοι συνάδελφοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστούμε για την παρουσία των συναδέλφων σας στην Αθήνα, στην αίθουσα Παύλου Μπακογιάννη, στο αρχηγείο. Και γενικά ευχαριστούμε για όλα όσα θετικά και επενδυτικά σχόλια διατυπώθηκαν από το σύνολο των μέσων μαζικής ενημέρωσης για την ελληνική αστυνομία, αναφορικά με το χειρισμό και το αποτέλεσμα της υπόθεσης, επιτρέψτε μου, Μιχάλη Ανεπιδάκη. Μιας δύσκολης υπόθεσης που επιτυχεί η έκβασή της μεταδίδει τόσο στο σύνολο του προσωπικού της ελληνικής αστυνομίας, όσο και στην κοινωνία, στον απλό πολίτη, αισθήματα ικανοποίησης και ανακούφισης. Όχι μόνο γιατί ένας συνάνθρωπός μας ανέκτησε την ελευθερία του μετά από την πολύμηνη απάνθρωπη ομοιρία του, όχι μόνο επειδή τα μέλη της οικογένειας του έπαψαν πλέον να βιώνουν την οδύνη της απουσίας του και το φόβο για τη ζωή του, όχι μόνο επειδή διακόπη αποτελεσματικά η εγκληματική δραστηριότητα των ατόμων που ενέπονται στην οργάνωση και την τέλεση της αποτρόπαιας αυτής της πράξης, αλλά επειδή, όπως κατά τον πλέον σαφή, ουσιαστικό και πιστικό τρόπο αποδείχθηκε, η ελληνική αστυνομία μπορεί υπό οποιασδήποτε συνθήκες να λειτουργήσει αποτελεσματικά, επαγγελματικά και υπεύθυνα, εκπληρώνοντας το βαθμό που οι πολίτες και η πολιτεία προσδοκούν και απαιτούν, την αποστολή της που δεν είναι άλλη από την προστασία και την ασφάλεια της κοινωνίας και των μελών της. Σήμερα στην Κρήτη η ελληνική αστυνομία αποδεικνύει κατά τρόπο απολύτως σαφή και πιστικό την ισχυρή δυναμική και την αποτελεσματικότητά της στο πλαίσιο εκπλήρωσης της επιχειρησιακής της αποστολής. Αυτή ακριβώς η τελευταία διαπίστωση αποτελεί την αιτία της παρουσίας της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της ελληνικής αστυνομίας σήμερα εδώ. Είμαστε εδώ, επιτρέψτε μου κύριε Υπουργέ, την διευκρίνηση, όχι για να αποσπάσουμε τα εύσημα από την επιτυχή κατάληξη της αστυνομικής επιχείρησης, αλλά για να αποδώσουμε όσο οφείλουμε τα εύσημα για να επιβραβεύσουμε εκείνους οι οποίοι πραγματικά τα δικαιούνται. Και αυτοί δεν είναι άλλοι από τους συναδέλφους μας αστυνομικούς που για 6 μήνες, 186 ημέρες, με επαγγελματισμό, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, με τη συστηματική και μεθοδολογική εργασία και την επίμονη προσπάθειά τους κατάφεραν και σχεδίασαν, οργάνωσαν και ολοκλήρωσαν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την επιχείρηση απελευθέρωσης του Μιχάλη Λεπιδάκη. Δεν είναι άλλοι από τους συναδέλφους μας που γίνονται συνοδοιπόροι και εκφραστές του οράματός μας για μια ελληνική αστυνομία σύγχρονη, αποτελεσματική, εξωστρεφή στην κοινωνία, με κοινωνικές ευαισθησίες και ανθρωπιά. Ως αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας αισθάνομαι την υποχρέωση να εκφράσω δημόσια τον έπαινο, την ευαρέσκεια και την ικανοποίησή μου στα στελέχη των υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής και γενικά όλων όσοι συμμετείχαν ή συνέβαλαν στον επιτυχή χειρισμό και έκβαση της υπόθεσης. Καθώς με τον υπαδειγματικό τρόπο, την υπευθυνότητα, την αποτελεσματικότητα, αλλά και την ευαισθησία που επέδειξαν είτε στο πλαίσιο της ανάλυσης αξιοποίησης πληροφοριακού υλικού, είτε σε επίπεδο συντονισμού, συνεργασίας, είτε σε επίπεδο επιχειρησιακού σχεδιασμού και υλοποίηση, απέδειξαν, επιτρέψτε μου, πως η ελληνική αστυνομία έχει τη βούληση και τις ικανότητες να εκπληρώνει υπό οποιασδήποτε συνθήκες την αποστολή της. Οι περιφερειακές υπηρεσίες του σώματος είναι εξίσου ικανές και αποτελεσματικές με τις κεντρικές στη διαχείριση κρίσιμων και ευαίσθητων καταστάσεων. Η ελληνική κοινωνία και οι πολίτες πρέπει να αισθάνονται σιγουριά για το επίπεδο ασφάλειας που μπορεί να τους παρέχει η ελληνική αστυνομία. Στην προκειμένη περίπτωση, σε ένα ζήτημα που απαιτούσε ιδιαίτερως λεπτή και προσεκτική προσέγγιση, ο επιχειρησιακός χειρισμός εξελίχθηκε σε αρμονική συνεργασία με την οικογένεια, σεβόμενη απολύτως και διαρκώς τον εξαιρετικά προσωπικό χαρακτήρα της υπόθεσης και το αναφέρετο δικαίωμά της να αποφασίζει αυτόνομα σε όποιο χρόνο είχε επιλέξει. Επιτρέψτε μου, παρακαλώ, ολοκληρώνοντας τη σκέψη μου και πριν παραχωρήσω το λόγο στο Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, υποστράτηγο κύριο Λαγουδάκη, Κωνσταντίνο Λαγουδάκη, τον οποίον ευχαριστώ δημόσια για την πολύ καλή και εξαιρετική οργάνωση και το συντονισμό των υπηρεσιών του. Να ευχαριστήσω, επιτρέψτε μου, και να επενέσω δημόσια τα μέλη της οικογένειας του κυρίου Μιχάλη Λεπιδάκη για την ψυχραιμία, την υπευθυνότητα, την υπομονή και γενικά τη στάση τους κατά τη διάρκεια της πολύμηνης ομοιρίας του. Να ευχηθώ στον ίδιο και στην οικογένειά του να ξεπεράσουν γρήγορα τις συνέπειες της οδυνηρής αυτής περιπέτειας
και να ζητήσω την κατανόησή τους, που η βραδία εξέλιξη των γεγονότων δεν ήταν συμβατή με την επιθυμία τους για την ταχύτερη απελευθέρωσή του. Όμως προτεραιότητα, το γνωρίζετε όλοι, έχει προστασία της ανθρώπινης ζωής και στην προκειμένη περίπτωση βιασύνη ή το λάθος μπορούσαν να αποβούν μοιραία. Ωστόσο, αυτά είναι πλέον παρελθόν. Ο κύριος Μιχάλης Λεπιδάκης είναι ελεύθερος με την οικογένειά του και τους δικούς του ανθρώπους. Ας ευχηθούμε η υπόθεση αυτή να είναι η τελευταία υπόθεση ομοιρίας και ας μην χρειαστεί άλλη φορά να αποδείξει η ελληνική αστυνομία την ικανότητά της στο συντηρησμό τέτοιων υποθέσεων. Κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε μου, σε κάθε περίπτωση η ελληνική αστυνομία υπόσχεται, εδώ από την Κρήτη, πως θα συνεχίσει με το έργο της να υπερασπίζεται τη ζωή, την περιουσία και γενικά τα δικαιώματα των πολιτών και να κάνει υπερήφανους, κύριε Υπουργέ, τους Έλληνες και την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ.